Γεια σας, λέγομαι Βασίλης Γεώργη Τζίκης και η σημερινή μου ομιλία έχει να κάνει με τη startup και όχι μόνο. Αλλά ο κύριος τίτλος είναι πώς να ξεκινήσετε μια δική σας startup, μια δική σας εταιρεία δηλαδή, μια δική σας ιδέα και μετά να πάρετε επίσης και το βήμα να τη σκοτώσετε, το πνευματικό σας παιδί και στη συνέχεια, εφόσον θέλετε και μπορείτε, να κάνετε και άλλη μία και να τα ξανά προσπαθήσετε και ίσως τα καταφέρετε. Καταρχήν, ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι όμορφος, εκεί στη μέση, προς τα αριστερά, αυτός. Εγώ είμαι φοιτητής στην Πάτρα, όπως προείπε ο κύριος Σερβετάς, μηχανικός υπολογιστών και πρακτικά, όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, σαν φοιτητής κι εγώ, έκανα ό,τι κάνουν όλοι οι φοιτητές. Τι κάνουν οι φοιτητές? Πίνουν, ακριβώς. Ο κύριος Σερβετάς τα ξέρει, βλέπω. Λοιπόν, οπότε, εκτός το να πίνω, τι δεν κάνουν οι φοιτητές? Δεν διαβάζουν, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, προφανώς και εγώ δεν διάβαζα και έπινα. Ασχολούμουν όμως γενικά με το αντικείμενο της σχολής μου. Έφτιαχνα τους υπολογιστές στο υπολογιστικό κέντρο της σχολής, αυτούς που τους χάλαγαν οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου, πήγαινα εγώ τα φτιάχνα. Μετά αρχίσαμε, είχαμε μια ομάδα στην Πάτρα, όπου κάθε εβδομάδα κάναμε παρουσιάσεις και workshop και μαθαίναμε ο καθένας τον άλλον τις δεξιότητες και τα skills που ξέραμε και τις γνώσεις μας. Και μέσα από αυτό γεννήθηκε ένας χώρος δημιουργίας πρακτικά, αντί να πηγαίνουμε για καφέ. Ή αντί να πηγαίνουμε έξω σε μπαρ και να πίνουμε, πηγαίναμε και πίναμε μέσα. Ξέρετε. Οπότε, πρακτικά, εκτός του να πίνουμε, επίσης ασχολούμασταν και με υπολογιστές και με hacking. Ο χώρος αυτός λέγεται Hackerspace, είναι μια ιδέα από το εξωτερικό, αλλά ήμασταν και από τους πρώτους που τη φέραμε στην Ελλάδα. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας επικοδομητικά, αντί να πηγαίνουμε για καφέδες. Οπότε, πρακτικά, από το να κάνουμε παρουσιάσεις και workshops σε υπολογιστές, μέχρι να κάνουμε τη δική μας μπύρα, οτιδήποτε είναι δημιουργικό, εκεί μέσα είναι ένας ανοιχτός χώρος, στον οποίο μπορείς να πας και να κάτσεις μόνος ή με παρέα. Εκτός από αυτό, άρχισα να διαβάζω λίγο, πήγαινα και στη σχολή που και πού, πήγα σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, κατανεμένα συστήματα 2, δεν σας ενδιαφέρει, αλλά μέσα από αυτό γνώρισα έναν καθηγητή, ο οποίος μου έδωσε δουλειά σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο στην Πάτρα, το οποίο λέγεται Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκτυπώσεων Διόφαντος, ή TIE Διόφαντος. Και μέσα από αυτό, μέσα από τη δουλειά, εκεί πρακτικά ασχολούμασταν με τεχνολογίες του ίντερνετ που θα δει ο περισσότερος κόσμος σε 3 με 5 χρόνια. Κάναμε έρευνα δηλαδή. Λεφτά, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως αποφασίσαμε σε κάποια στιγμή, επειδή είχαμε κάτι τρομερές συσκευές, ασύρματα, δίκτυα, ίντερνετ και τέτοια, ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα για μια startup, να κάνουμε μια καινοτομία. Και φτιάξαμε το PMH, το οποίο σημαίνει Pimp My House, από το Pimp My Ride. Η γενική ιδέα ήταν να κάνουμε το σπίτι μας κάπως έτσι, τσίρκο. Αλλά εκτός από το τσίρκο, αποφασίσαμε ότι πρέπει να πουλήσουμε και κάτι, γιατί το τσίρκο δεν πουλάει τόσο τελικά. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτοματισμούς σπιτιών για τον απλό άνθρωπο, για όλους εμάς. Οπότε η ιδέα ήταν ότι είχαμε μια τεχνολογία που μπορούσε να φτιάξουμε μια απλή και εύκολη λύση για αυτοματισμού σπιτιών που δεν χρειαζόταν να είσαι ούτε επιστήμονας ούτε ηλεκτρολόγος για να το χρησιμοποιήσεις και να το βάλεις στο σπίτι σου. Μπορούσες να αυτοματοποιήσεις όλο το σπίτι σου, να ανάβουν τα φώτα όταν μπαίνεις στο δωμάτιο, να σβήνουν όταν βγαίνεις, όταν δουλεύει. Όταν δεν δουλεύει, απλά ανάβουν συνέχεια. Να τα ελέγχεις από το κινητό. Το κλασικό το οποίο λέγαμε συνέχεια και κάναμε κι εμείς είναι ότι ήμασταν στη δουλειά. Θέλαμε να πάμε σπίτι να κάνουμε μπάνιο και ανοίγαμε το κινητό, παπ, ανάβουμε το θερμοσύμφωνα, πηγαίναμε σπίτι, δεν είχε ανοίξει ο θερμοσύμφωνας, όχ. Αλλά ναι, η ιδέα ήταν αυτή. Και φυσικά να διαχειρίσουμε και την ενεργειακή μας κατανάλωση, το πλυντήριο τελικά και πάρα πολύ ρεύμα ή αφήνω τα φώτα ανοιχτά, οπότε πρέπει να σταματήσω να τα αφήνω ανοιχτά και ούτω καθεξής. Είχαμε φτιάξει συσκευές τρελές, τρομερές, μόνοι μας φτιάχναμε όλα τα κυκλώματα, τα σχεδιάζαμε, τα εκτυπώναμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Τα βάζαμε μετά στην πρίζα, παίρναμε φωτιά, σβήναμε εκεί πυροσβεστήρες, τα ξαναφτιάχναμε, τα είχαμε βάλει στα σπίτια μας, τα είχαμε βάλει στο ερευνητικό κέντρο που ήμασταν, τα είχαμε βάλει και στο χώρο που έλεγα πριν, το Hackerspace, το οποίο λέγεται P-Space στην Πάτρα. Οπότε είχαμε μια τρομερή τεχνολογία, πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν ξέραμε από επιχειρήσεις, οπότε αρχίσαμε και διαβάζαμε. Εκεί το βιβλίο, ας πούμε, λέει Innovator's Manual, για να μάθουμε να κάνουμε. Πηγαίναμε σε startup accelerators, πηγαίναμε σε προγράμματα, διαβάζαμε να γίνουμε καλοί επιχειρηματίες. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί το τρέχουμε αυτό και 1-2 χρόνια. Και φυσικά.
Είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία. Ήμασταν νούμερο ένα 200 εβδομάδες, δεν θυμάμαι τώρα. Αποτύχαμε. Και ο λόγος που αποτύχαμε έχει να κάνει με τις startup, από την ίδια τη φύση των startup, φυσικά και επειδή εμείς μάλλον δεν ήμασταν τόσο καλοί. Τέλος πάντων. Διότι, όπως λέει ο Dave McClure, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος επενδυτής, angel investor, όπως λένε στην Αμερική, η startup πρακτικά είναι μια εταιρεία η οποία δεν έχει ιδέα τι της γίνεται. Δεν ξέρει τι κάνει, για ποιον το κάνει και πώς θα βγάλει λεφτά. Και όταν μάθει αυτά τα τρία, πλέον σταματάει να είναι startup και είναι μια κανονική επιχείρηση. Όπως και εμείς, δεν ξέραμε τι ακριβώς κάνουμε. Κάνουμε κάτι για τη θερμοσύμφωνα, κάνουμε κάτι για τα φώτα, κάνουμε κάτι για μένα, για τη μητέρα μου, για τη γιαγιά μου. Για ποιος είναι τελικά αυτός στον οποίο θα πουλήσουμε τη συσκευή μας. Κάνουμε κάτι για geeks, κάνουμε κάτι για τον απλό άνθρωπο. Κάθε εβδομάδα μιλούσαμε με κάποιον και μας έλεγε ότι αυτό που κάνετε είναι ηλίθιο. Οπότε αλλάξτε το. Και λέμε, α, ναι, όντως. Πρέπει να το αλλάξουμε. Και μετά πηγαίνουμε στον επόμενο και λέει, καλά, αλλάξτε το. Και φυσικά, προφανώς δεν είχαμε ιδέα πώς θα βγάλουμε λεφτά. Και φυσικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ και δεν είναι εύκολη ιστορία. Όπως λέει ένα άλλο πολύ ωραίο quote το οποίο μου αρέσει. Επίσης, πολύ μεγάλος επενδυτής, όταν έκανα τη startup μου και ήμουν ο διευθυντής, κοιμόμουν σαν μωράκι. Δηλαδή, κάθε 2 ώρες ξυπνούσα και έκλαιγα σταμάτητα. Το οποίο είναι απολύτως αλήθεια, έχω να σας πω. Γιατί τελικά, γιατί μάλλον είναι τόσο δύσκολο το να κάνεις μια startup. Όλοι ψάχνουν καταρχήν, ειδικά στην Ελλάδα, την τρομερή ιδέα. Να βρω μια ιδέα για μια startup και θα την πω σε κάποιον, θα μου δώσει 5-6 δισεκατομμύρια για να τη φτιάξω και θα κάνω το επόμενο Facebook και θα είμαι ο Zuckerberg και θα βγαίνω στα media. Τελικά όμως αυτό που μαθαίνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι οι ιδέες είναι υπερεκτιμημένες όσον αφορά τη startup. Το θέμα είναι καταρχήν ότι η ιδέα η οποία είχε σε αρχική θα αλλάξει καμιά εκατοσταριά φορές. Και το Google όταν ξεκίνησε δεν ήταν έτσι. Και επίσης το θέμα είναι να έχεις το πάθος να την ακολουθήσεις, να την αλλάξεις, να φας τα μούτρα σου, να μείνεις ξάγρυπνος δεκάδες βράδια και να καταφέρεις να την εξελίξεις μέχρι ένα σημείο που θα βρεις όντως την ιδέα η οποία θα πετύχει. Επίσης, όλοι σας λένε ψέματα. Όποιος σας λέει ότι αυτό που κάνετε, η ιδέα σας είναι τρομερή, λέει ψέματα. Όποιος σας λέει ότι αυτό που κάνετε είναι χαζό, μάλλον λέει ψέματα. Αλλά σίγουρα αυτοί που σας λένε ότι είναι καλό είναι σίγουρα λένε ψέματα. Γιατί? Παίρνω τηλέφωνο τη μητέρα μου, μαμά, κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Μπράβο, αγόρι μου, τρομερή ιδέα, θα γίνεις τρομερός. Έλα να κάτσε να φας, βάλ το μπουφάν σου, πάρε και τηλέφωνο τη γιαγιά σου, έχεις να της μιλήσεις 2 εβδομάδες, βρε γαϊδούρι, δεν τρέπεσαι. Αλλά είπε το ναι, έτσι. Φυσικά βέβαια δεν έχει καταλάβει ακόμα τι κάνω η μητέρα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Α, επίσης, πρώτα θα τελειώσει τη σχολή σου. Πρέπει πάντα να υπολογίζετε το διπλάσιο χρόνο και το διπλάσιο κόστος ότι θα σας πάρει, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Αν νομίζετε ότι η ομιλία αυτή θα είναι 15 λεπτά, θα είναι 40. Αν πιστεύετε ότι θα σας πάρει μια εβδομάδα για να φτιάξετε κάτι, θα σας πάρει 2. Αν πιστεύετε ότι θα σας πάρει 1000 ευρώ για να φτιάξετε κάτι ή για να αγοράσετε κάτι, θα σας πάρει 2000 και ούτω καθεξής. Και φυσικά, τι εννοείται διακοπές. Ελεύθερος χρόνος, δεν κατάλαβα. Καφέ, για φίλους, όχι. Οπότε, ο λόγος ο οποίος σταμάτησε και η δικιά μας εταιρεία είναι ότι ακριβώς δεν είχαμε καθόλου χρόνο, δουλεύαμε 20 ώρες τη μέρα πολλές φορές, δεν πήγαινε καθόλου καλά, τσαντιζόμασταν ο ένας τον άλλον, βρίζαμε, όλα αυτά τα ωραία. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι λόγοι για να ξαναξεκινήσεις αυτό το πράγμα και εγώ δεν πήρα το μάθημά μου, οπότε ξεκίνησα μια άλλη startup με τον κύριο εκεί από πάνω, το όμορφο αγόρι αυτό. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια startup η οποία βοηθάει προγραμματιστές να προγραμματίσουν πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και πιο εύκολα. Πότε έχει νόημα, παρόλο που ξέρετε ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και σας το εγγυώμαι αυτό, μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αν και θα προτιμούσα να μην το κάνω. Πότε έχει νόημα να τολμήσετε να κάνετε μια startup και όχι απλά έχει νόημα, πρέπει να τολμήσετε να κάνετε μια startup. Α, όταν λύνεται ένα πραγματικό πρόβλημα. Στην περίπτωση, ας πούμε, του θερμοσύμφωνα, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ cool και όποιος το βλέπει λέει, πω, καλά, να μπορώ να κάνω το θερμοσύμφωνα, δηλαδή, από το κινητό μου, έτσι, και να μην χρειάζεται να πάω. Αλλά τελικά, όταν τους έλεγες, ναι, ωραία, να το βάλουμε σπίτι σου. Κοίταξε, βασικά, εγώ παίρνω τηλέφωνο με τη μάνα μου. και μαθαίνω και τι φάει έχουμε, οπότε, ναι.
Όχι, μωρέ, εντάξει, πόσο κάνει. Όχι, να είσαι καλά. Οπότε τελικά λύναμε κάτι το οποίο ήταν ωραίο, αλλά δεν ήταν πραγματικό πρόβλημα. Δεν ήταν κανένας ο οποίος ξυπνούσε το πρωί και λέει: καλά, άμα δεν βρω κάτι το οποίο να μπορώ να ανοίξω το θερμοσύμφωνο το πρωί, θα πεθάνω. Έτσι, αυτοκτονίζω, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο αυτή η ζωή πια. Οπότε ναι, δεν... εκτός από εμάς δηλαδή που το βάλαμε. Επίσης πρέπει να είναι το πάθος σας. Γιατί όπως είπα, θα έχετε τόσο μεγάλο φόρτο δουλειάς, τόσο μεγάλο άγχος, θα πηγαίνουν όλα τόσο χάλια για τόσο πολύ καιρό. Όχι, αυτό είναι καλό, έτσι. Που θα πρέπει να έχετε πάρα πολύ πάθος για αυτό το οποίο κάνετε και για το πρόβλημα το οποίο λύνετε, ώστε να μπορείτε να αντέξετε αυτή τη διαδικασία. Και όχι απλά να την αντέξετε, αλλά να είστε και τόσο μαζόχες που να γουστάρετε κιόλας. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι όλοι θα σας λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνετε είναι αδύνατο. Γιατί εφόσον υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει ότι μάλλον είναι πολύ δύσκολη η λύση. Επομένως, όλοι θα σας λένε ότι είναι αδύνατο, δεν γίνεται, πού πας να μπλέξεις και ούτω καθεξής. Αυτό που εφόσον υπάρχουν τα δύο πάνω και έχετε το πάθος, απλά πρέπει να τους πούτε: καλά, τέλος πάντων, εγώ θα το κάνω. Οπότε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, εφόσον έχετε ένα πραγματικό πρόβλημα και είστε παθιασμένοι γι' αυτό, είναι να μπείτε στο τρενάκι του τρόμου, να δεθείτε, καλό είναι, και να ξέρετε ότι εφόσον πάτε να κάνετε μια startup και πρέπει, τότε θα πάτε πάνω-κάτω, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι εμετοί, κάτι ατυχήματα, κάτι τέτοιο πάνω-κάτω, αλλά και δεν ξέρετε και αν θα βγείτε ζωντανοί από τη διαδικασία ή όχι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πηγαίνουν στα τρενάκια του τρόμου. Οπότε, κάντε το βήμα, τολμήστε το και ας δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.